Νέα δεδομένα για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στον Ομό Καβάλα δημιουργεί η συμμετοχή σε αυτό του κύριου Λεονίδα Παπά, αντιδημάρχου κοινωνικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και ο ίδιο στο Σέντερ, θα είναι σίγουρα υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, όποτε και αν γίνουν οι βουλευτικέ εκλογέ, όπω άλλωστε επιθυμούσε και ο πρόεδρο του κόμματο, κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, σίγουρη είναι και η συμμετοχή του Δημήτρη Παπουτσί. Πράγματι, μου ζητήθηκε και μου προτάθηκε να είμαι υποψήφιο βουλευτή και μετά από όρημη σκέψη αποφάσισα να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και να προσπαθήσω με τι δικέ μου δυνάμει μαζί με όλου του υποψήφιου και τι υποψήφιε. Να δώσουμε τον αγώνα, να βοηθήσουμε την παράταξη για να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι σε μια καλή φάση το Πασόκ. Το Πασόκ επέστρεψε, έχει νέα ηγεσία και δημοσκοπικά βλέπουμε ότι ανακάμπτει. Η κυβέρνηση δυστυχώ έχει αποτύχει στου περισσότερου τομεί διαχείριση καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό νομίζω έχει γίνει σαφέ ιδίω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλουν άλλε λύσει και άλλε διεξόδου οι πολίτε. Και το Πασόκ με έναν σύγχρονο, διαφορετικό αλλά ρεαλιστικό πολιτικό λόγο, ο οποίο συνδιαμορφώνεται από του πολίτε σε όλη την Ελλάδα και σίγουρα με νέα πρόσωπα, μακριά από πρόσωπα και συμπεριφορέ που πλήγωσαν τον κόσμο τη παράταξη και του απομάκρυναν από το Πασόκ. Θα επανέλθουμε και θα επιχειρήσουμε να ξανααποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη με του Έλληνε πολίτε. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, εγώ θα δώσω το παρόν και θα προσπαθήσω με τι δικέ μου δυνάμει να βοηθήσω όσο μπορώ. Στην κορυφή τη πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πω θα είναι η καθημερινότητα του πολίτη, με την ακρίβεια, το ρεύμα και την ενέργεια, να αποτελούν προτεραιότητε για το κόμμα. Είναι η ατζέντα που διαμορφώνει ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τα αρμόδια πολιτικά όργανα, στην πρώτη φάση και. Στην κορυφή τη πολιτική ατζέντα δεν μπορεί παρά να είναι η καθημερινότητα του πολίτη, η ακρίβεια, το ρεύμα, η ενέργεια. Το Πασόκ έχει καταθέσει συγκεκριμένε προτάσει, τι οποίε τι διατηρούμε και επιμένουμε. Ποιε είναι αυτέ: Η μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά πρώτη ανάγκη και γενικά σε όλη την κατανάλωση. Η μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων η επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή τη ενέργεια, η οποία ανήκει στην εργαλειοθήκη τη κάθε κυβέρνηση εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση επέλεξε τη λύση τη επιβολή πλαφών στη χοντρική τιμή, η οποία είναι μια λύση μακροπρόθεσμα, θα οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, μεν, αλλά τελεί υπό την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε και πάρα πολύ καθυστερημένα. Και φυσικά πρέπει να δοθεί και μια μεγαλύτερη ανάσα και διέξοδο στο εισόδημα των πολιτών. Εμεί λέμε σε πρώτη φάση ο βασικό μισθό να πάει τουλάχιστον 750 ευρώ και το λέμε αυτό γιατί έχουμε και έναν προβληματισμό. Η αύξηση του βασικού μισθού κατά 10% που τον πήγε στα 713 ή και πιο ψηλά ανάλογα με την προϋπηρεσία που είχαν τον Νοέμβριο του 12 η μισθωτή, η ιδιωτική πάλι, δεν αφορά όλους τους πολίτες. Αφορά μόνο όλους όσοι μισθοδοτούνται με τον κατώτατο μισθό. Όσοι μισθοδοτούνται με μεγαλύτερο μισθό, δεν δικαιούνται αυτή την αύξηση, δεν δικαιούνται ολόκληρη αυτή την αύξηση. Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πάλι, ακόμη δεν έχουν διάυξη του εισοδήματό του, αλλά έχουν δει όλε τι ανατιμήσει και το κόστο ζωή έχει ακριβεί και για αυτού. Άρα πρέπει να δοθεί μια διέξοδο και μια λύση και για αυτού του πολίτε. Καλά είναι τα Power Pass, καλά είναι τα Fuel Pass, αλλά αυτή είναι μια επιδοματική πολιτική. Οι πολίτε ζητούν να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστου ζωή με αντίστοιχη αύξηση των εισοδημάτων του στο βαθμό του δυνατού. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση προσπαθούμε και θέλουμε κι εμεί να προτείνουμε για να δοθούν καλέ και θετικέ λύσει.